Όχι από εκεί, Μελίσσα. Δεν σε βλέπω. Πού είσαι? Από εδώ. Πού είναι το από εδώ? Σίγουρα όχι από εκεί. Βρήκατε τίποτα? Αφού δεν βλέπουμε τίποτα. Μήπως να λέγαμε να μας ανάψουν κανένα φως? Όχι, όχι. Σε λίγο αρχίζει η παράσταση. Μπορεί να τρομάξουν τα παιδιά. Άντε καλέ. Μα τα παιδιά μας αγαπάνε. Αφού είμαστε ζουζούνια. Σαν κι αυτά. Όχι, Ανδρέα, για χιλιοστή φορά δεν είναι στο αυτοκίνητο την μπάλα σου. Έψαξα τα πράγματά σου. Έψαξα. Δεν είναι πουθενά, κεραία μου. Α, Δήμητρο Μίχαλο Βλάχο. Καλά, δεν θα το βρω ποτέ. Μα δεν γίνεται να μην τη βρω. Είναι η αγαπημένη μου μπάλα. Δεν θα πάθεις και τίποτα. Δεν έχει άλλη. Έχω, αλλά δεν μου φτάνει μία κεραία. Χρειάζομαι και τις δύο για να προσανατολιστώ. Μίχαλο Δήμητρο Βλάχο, Πέτρο. Οπα. Πέτρο δεν έχει. Έχει και παραέχει σημασία. Πρόσεχε στα πράγματά σου. Λοιπόν, έχω ένα Δημήτρη, ένα Μιχάλη και ένα Βλάχο. Δεν μπορεί, κάπου εδώ θα είναι. Μα δεν είναι πουθενά, σας λέω. Τι θα κάνω? Λοιπόν, πήγε να ψάξεις ένα στο σάκωση. Δεν μπορεί, κάπου εκεί θα είναι η μπάλα. Ναι, καλά. Γεια σας. Ο κύριος... Καραχατζή Παπαδάκης. Παπαδογιαννάκης. Συγγνώμη, λάθος. Όχι, όχι. Καλά ήρθατε. Καραχατζή Παπαδογιαννάκης. Καρά. Καρά. Χατζή. Χατζή. Παπαδό. Παπαδό. Γιαννάκης. Όλο μαζί. Δεν με νοιάζει να το μάθω, να το παραδώσω θέλω. Ορίστε, δικό σας είναι αυτό. Μία υπογραφή εδώ, αν θέλετε, κυρία Χατζή, καρά, δίδα μου. Α, Ανδρέα, η πρόσκληση για το πάρτι της νονάς σου. Μπαμπά, έψαξα παντού. Δεν είναι πουθενά η μπάλα. Μπάλα. Παίζεις μπάλα, μικρέ. Κι εγώ έπαιζα μπάλα κάποτε. Επαγγελματικά, ε. Στο Μακεδονικό, φούφας. Ο Λυκούργος με το 9, αν θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Είχα ένα δεξί σούτ εγώ. Κριστιάνο Ρονάλντο. Έκανα και ένα πέρασμα από το Νατσαλένιο, ε. Μεγαλεία και εκεί. Και λίγο πριν πάω στον Ολυμπιακό. Καστανίτσα δηλαδή, όχι το μεγάλο τον. Τραυματίστηκα! Στην πατούσα, σοβαρά μιλάω. Αν με γαργαλίσετε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λάδι, κύριε Χατζηκαραυτή μου, γαργαλίστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Χατζή Καρακάξα μου. Καραχατζή Παπαδογιαννάκη. Εντάξει, από το στόμα μου το πήρατε. Θα το έλεγα δηλαδή, αλλά δεν το. Για πες, μικρέ, έχασε την μπάλα σου, ε. Δεν την έχασα, την ξέχασα. Και είναι πολύ σημαντική για μένα αυτή η μπάλα. Σημαντική. Ναι, την έχουν υπογράψει όλοι οι αρχηγοί των ομάδων του Μουντιάλ. Όλοι οι αρχηγοί των ομάδων του Μουντιάλ. Μα αυτή η μπάλα πρέπει να έχει τεράστια αξία. Μου την έχει χαρίσει η νονά μου. Α, να ακούστε μου, δεις να τη βρω. Η νονά. Η νονά. Ποια νονά. Πού είναι αυτή η νονά. Η πρόσκληση. Μαμά, μπορώ να πάω σπίτι της νονάς, να δεις να με βοηθήσει να βρω την μπάλα μου. Σε παρακαλώ. Οκ, αλλά θα μου σχεθείς ότι θα είσαι πάντα μαζί της και θα κάνεις ό,τι σου πει. Εντάξει. Yes. Ευχαριστώ. Έφυγα. Να πηγαίνω κι εγώ. Με θέτε, δεν με θέτε κάτι άλλο. Έχω να παραδώσω και κάτι γράμματα. Είναι σκληρή η δουλειά του κούριερ, κύριε Καραχατζή Κατσαριδόγια. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Μια μπάλα πάρα πολύ σπάνια. Και ξέρετε τι πρέπει να συμβεί σε αυτήν εδώ την μπάλα. Να βρεθεί σε αυτά εδώ τα χέρια. Ή μάλλον, σε αυτά εδώ τα πόδια.
Για να δούμε τώρα τι λέει και αυτή η νονά. Μισό λεπτό. Αγαπημένη μου φίλη, το Σάββατο γίνομαι ένα χρόνο μεγαλύτερη και θέλω να το γιορτάσουμε όλοι μαζί, με τραγούδι και χορό στο σπίτι μου. Οδός, όνειρο χρυσοζουζουνίσματος... 34. Σας περιμένω. Ωραία. Άρα, να τι πρέπει να κάνω. Να ακολουθήσω το μικρό για να με οδηγήσει στην μπάλα. Όμως, δεν πρέπει να με καταλάβει, ε. Κάτι πρέπει να σκεφτώ και γρήγορα. Θα μεταμφιεστώ. Ωραία. Έμπερος, λοιπόν. Φύγαμε για την οδό. Ζουνό νερό χρυσό... Όνειρο χρυσό μπουρμπουλό. Τέλος πάντων. Καταλάβατε εσείς, να βρούμε και αυτή την ονά. Πώς την είπαμε? ΑΚΑΝΤΟΥ! Madame ΑΚΑΝΤΟΥ, bonjour. Σας έστειλε το ζαχαροπλαστείο? Oui. Νόμιζα ότι θα έρθει ο σεφ Louis. Louis de Funès. Από σήμερα, moi, Michel, chef. Hey, παιδιά, ο λικούργος είμαι, ε. Λοιπόν, άκου, Μισελ, ετοιμάζω ένα μεγάλο πάρτι για το Σάββατο. Πάρτι! Και έχω φανταστεί ένα σκηνικό εξωτικό. Εξωτικό? Μα πού θα βγω εγώ εξωτικό?
στο θέατρο. Έχει πολλά να πάρουμε. Μερικά από εδώ. Έλα, εξαιρετικό. Έλα, εξαιρετικό. Όχι, καλέ. Άσετε, παιδιά, ήσυχα. Εξαιρετικό. Ο εξοχικό, όπως λέμε. Κοκορέτσι, παϊντακί, κοντοσουβλί. Ω, νο, ζαμέ. Αχ, όχι, βρε Μισελ. Άκουσέ με. Σκηνικό, εξαιρετικό. Ο εξωτικό. Ναι. Α, νο, νο. Νο, 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 νο. Εσύ θες δεκορατέρ. Μουά, σεφ. Ναι, αλλά δεν έχω δεκορατέρ. Ξέρεις εσύ κανέναν καλό. Oui, Μικελέ, φωναξό Μικελέ, μισό λεπτό Μικελέ, Μικελέ. Ουφ, κατάλαβες τι έπαθα. Τι? Από τότε που έχασα την κεραία μου, δεν ξέρω πού πετάω και πού βρίσκομαι. Άσε, ξέρω πως είναι να χάνεις κάτι πολύτιμο. Γιατί, Αντρέα μου, τι έχασες εσύ? Την μπάλα που μου χάσες, νονά. Πού την έχασες? Μάλλον την έχω ξεχάσει στο νησί. Δεν πειράζει. Είμαι σίγουρη ότι την επόμενη φορά θα προσέχεις την μπάλα σου περισσότερο, Ciao, ragazzi! Ciao a tutti! Μπάλα ακούω, αλλά μπάλα δεν βλέπω. Πού είναι η μπάλα? Ωραίο! Ωραίο! Άσε με να μαντέψω. Ο Μικέλε. Σι, σινιωρίνα. Μπελίσιμα. Σινιωρίνα. Ακαντού. 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 Ντουντού. Ει, παιδιά. Ο Λυκούργος είμαι πάλι. Λοιπόν, άκου, Μικέλε. Για το πάρτι μου το Σάββατο έχω φανταστεί ένα σκηνικό εξαιρετικό! Θα μπαίνει, θα μπαίνει. Τι τα λέγατε, να ρίξουμε έναν τοίχο! Να βάλουμε μια πέργολα, να στρώσουμε λίγη άμμο και μετά να φέρουμε τη θάλασσα! Αχ, ναι, 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 έτσι! Κάτι απλό! Τι τα λέγατε ακόμα, να παίξουμε με κάτι σαν. Μπάλα. Μπάλα. Σι. Μπαλόνια εννοείς! Ναι, φυσικά! Να έχουμε και πολλά πολύχρωμα μπαλόνια! Sí. Να σου πω, sí. Και η τούρτα μου τούρτα. Θα μπορούσε να έχει σχήμα μπάλας! Μπάλα, sí. Πού είναι ο Μισελ να μας πει τη γνώμη του! Μισελ! Ο Σεφ! Ο Σεφ! Φωνάξω εγώ, Μισελ! Μπράβο! Ασπέτα, μομέντο! Μισελ! Μισελ! Μέλισσα, μην ανησυχείς! Θα με δεις εγώ να είμαι στην κεραία σου! Έτσι πως πας, θα πας και μια ζημιά! Ναι, εχθές να φανταστείς, σβήνασαι σε μια ντομάτα! Ντομάτα! Αυτό είναι! Μπράβο, Μελίσσα! Μουα! Καταπληκτική ιδέα! Παιδιά, μία κατακόκκινη, ολοστρόγγυλη τούρτα με γεύση ντομάτα! Αυτό θα ζητήσω από το Μισελ! 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 Oui, madame! Allez, retour! Μισελ! Oui! Τι είπα στο μουστάκι σου? Μουστάκι? Ναι! Μακρινέ. Πέρασε ώρα και μακρινέ. Μέχρι το βραδύ φτάσει το πάτωμα, το κάνω πλεξούντα γαλλική. Τέλος πάντων. Να σου πω. Oui. Τι θα έλεγες για μία ντοματότουρτα? Ντοματότουρτα. Νο. Θα μας πάρουν με τις ντοματές. Μα γιατί. Θα ταιριάζει τέλεια με το φόρεμά μου. Φώναξε το Μικέλε. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσει μαζί μου. Μικέλε. Ναι, ναι. Oui, φωνάξω, Μικελέ. Σούπιτο. Μικελέ, Μικελέ. Απ' την άλλη πήγε. Μικελέ, Μικελέ. Νονά, πού να πάμε στο νησί για να βρω την μπάλα μου? Μέχρι το νησί. Να ψάξουμε για την κεραία της Μελίσσας. Κοίτα τι πως είναι. Καλά λες. Έλα εδώ. Εντάξει. Θα σας βοηθήσω και τις δύο. Έγινε. Yes. Πάμε, Μελίσσα, πρέπει να ετοιμαστώ για το ταξίδι. Σε σινιώρα, τι τέλεια επιτέλους! Λοιπόν, άκου Μικέλε, γιατί έχω να ετοιμαστώ και για... Τι είπα στο καπέλο σου? Καπέλο? Ναι. Φούσκωσε! Έμεινε ώρα στη ζέστη και πουφ, φούσκωσε! Μάλιστα. Λοιπόν, άκου, εάν και ο Μισελ δεν συμφωνεί μαζί μου, εγώ θέλω μία ντοματότουρτα, οπότε... Συμφωνήσει, συμφωνήσει, κάνω εγώ, Μισελ, συμφωνήσει. Μισελ, Μισελ, τι θα γίνει επιτέλους με αυτή την ντοματότουρτα, très bien, très bien. Εσύ, τι θα κάνεις με το δεκόρ? Κάτι το πάει καλά με αυτό. Κάνω ό,τι θέλει η ΑΚΑΝΤΟΥ. Μπάλα, μπαλίνι, μπαλόνι, μπαλέτο. Ό,τι θέλει. Τώρα θα γυζήτατε. Très bien, très bien. Έχω καθαστεί.
μόνο να σταματήσει αυτό το γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Έτοιμος, Νονά! Αλλά πας πάρα στο νησί, αφού δεν έχει πλοίο τέτοια ώρα. Αχ, μην ανησυχείς. Είναι πολύ απλό. Τι? Θα πούμε τις μαγικές λεξούλες που θα μας ταξιδέψουν σε όποιο μέρος θέλουμε. Αλλά θα χρειαστούμε και τη βοήθεια των παιδιών. Παιδιά, τι λέτε, θα μας βοηθήσετε? Θα μας βοηθήσετε? Τέλεια! Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Για να πάμε στο νησί, πρέπει να κάνουμε τρία πολύ απλά πραγματάκια. Πρώτον, να τραγουδάμε όλοι μαζί. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι? Yeah. Τέλεια! Δεύτερον, σηκώνουμε όλα τα χεράκια μας ψηλά. Ένα δω χεράκια ψηλά. Όλα τα παιδιά. Αυτό είναι, παιδιά. Κάνουμε κύμα. Ναι. Και φωνάζουμε τις μαγικές λεξούλες δυνατά. Ακαντούτουτου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. 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 Πάμε εκεί και πάμε αλλού. Ακαντούτουτου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. Και φύγαμε! Άλλος με την τράτα μου! Άλλος με την τράτα μου! Η τράτα μας η κουρέλε, χιλιοβαλωμένη, όλο την εμπαλώναμε κι όλα ήταν ξυλωμένη. Η τράτα μας η κουρέλου, η χιλιοβαλωμένη, όλο την εμπαλώναμε κι όλα ήταν ξυλωμένη. Πρεζίρα μια, σαμπάνια, πρεζίρα δυο, σοφόνιο, πρεζίρα τρεις, στο σπίτι της. Αν το ξέρε ξανά. Αχ, παιδιά, τι ωραία βουκαμβίλια! Και τι φούξια! Καλά, ε! Δεν υπάρχει αυτό το φούξια! Ξέχασα την μπάλα μου κάπου στο νησί! Μήπως την είδες! Όχι, και δεν είναι το μόνο πράγμα που ξέχασες! Ξέχασες και να με χαιρετήσεις πριν φύγεις! Α, τι ωραία! Ασπρόρουχα! Και τι λευκό! Καλά, ε! Δεν υπάρχει αυτό το λευκό! Ζήτα τη συγγνώμη. Μα είδες πως μου μίλησε. Δεν υπάρχει ο τρόπος που μου μίλησε. Υπάρχει και παραυπάρχει. Άκουσε να δεις, Αντρέα. Έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες. Άμα μας ξεχάσεις, κρατάμε μούτρα. Γι' αυτό σου λέω, έλα, ζήτα τη συγγνώμη. Μαρίνα, συγγνώμη που ξέχασα να σε γιατσω πριν φύγω. Ήταν λάθος σου. Ήταν λάθος τελικά. Τι λάθος μου. Δικό σου λάθος ήταν, Μπουμπούνα. Ήταν λάθος μου και λυπάμαι πολύ αν στεναχώρησα. Έτσι, μπράβο. Κι εγώ λυπάμαι που έχασα την μπάλα σου. Μήπως την ξέχασα τα βοτσαλάκια. Αφού σηκώθηκα κι εγώ! Παιδιά, τι είναι τα βοτσαλάκια? Η πιο ωραία παραλία του νησιού μας. Και πώς πάει κανείς μέχρι εκεί? Μα πώς αλλιώς, με τη βάρκα μου. Γεια σου, είμαι η Ακαντού. Είμαι η Μαρίνα, χάρηκα. Πάμε, παιδιά! Τραγουδάμε όλοι μαζί δυνατά. Την ψαροπούλα!
μαζί τις μαγικές λεξούλες που θα μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα και να βρούμε λύση. Ακαντούντουντου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. Ακαντούντουντου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. Ακαντούντουντου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. Με φώναξε κανείς! Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν κάνει τίποτε. Είναι καθήκον μου άλλωστε. Μην λέτε άλλα, μην λέτε άλλα. Καλά πείτε άμα θέλετε. Πάντως εμένα μου είχε ανοίξει η όρεξη. Νιώθω ένα κενό. Να, να, εδώ. Δηλαδή, Ναυτάκι, ξέρεις να τραβάς κουπιά. Ξέρω. Σιγά το πράγμα. Δεν είναι και δύσκολο. Και τα παιδιά ξέρουν. Παιδιά, ξέρετε να τραβάτε κουπιά? Για να δείξουμε στον Ναυτάκι πώς τραβάμε όλοι μαζί κουπιά. Εν δυο. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο. Δηλαδή, Ναυτάκι, ξέρεις και να κολυμπάς. Ξέρω. Και χωρίς μπρατσάκια, ε. Κι εγώ ξέρω. Χωρίς μπρατσάκια εννοείται. Και τα παιδιά ξέρουν. Παιδιά, για να δείξουμε στον Ναυτάκι πώς κολυμπάμε. Για να σας δω πώς κολυμπάμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Να δω χεράκια. Έλα. Μπράβο, αυτό είναι, παιδιά! Δηλαδή, Ναυτάκι, ξέρεις να κοιτάς και με τα κιάλια? Εννοείται πως ξέρω. Ναι, είναι πάρα, μα πάρα πολύ δύσκολο. Ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου. Για δείτε. Παιδιά, εσείς βλέπετε με τα κιάλια? Μας βλέπετε πιο κοντά. Παιδιά, κι εγώ σας βλέπω έναν έναν. Δεν το πιστεύω. Βλέπω την Ελένη. Βλέπω τη Μερούλα. Βλέπω τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Γιάννη, την Ανούλα, το Σοφάκι. Ναυτάκι, να σου πω. Μάλιστα. Μήπως ξέρεις και πού είναι η ταβέρνα του Μανώλη? Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως, ο άνεμος είναι... είναι... μαΐστρος. Όχι. Τι.
πουνέντες. Ούτε. Λεβάντες. Τέλος πάντων, βήρα τις άγκυρες και αέρα στα πανιά σας, μικρή μου θαλασσόλικη. Πρόσωλο ταχώς για την ταβέρνα του Μανώλη. Που από ό,τι φαίνεται είναι εδώ πιο κάτω, ρε παιδιά. Θα είμαι κι εγώ εκεί, ε. Σε ευχαριστούμε, Ναυτάκη. Πάντως, παιδιά, εμένα αυτό το Ναυτάκι κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Προσοχή, καβουράκια! Να, ποιοι μπορεί να πήραν την μπάλα σου, Αντρέα, τα καβουράκια. Τα καβουράκια? Από πού και ως πού? Εδώ στο νησί, τα καβουράκια μαζεύουν ό,τι τους γυαλίσει. Τα πιο περίεργα πράγματα. Γιατί όμως? Γιατί είναι στεναχωρημένα. Και γιατί είναι στεναχωρημένα? Όλοι ρωτήσεστε. Ακούστε και θα καταλάβετε. Τι? Έφερε τα καβουράκια. Παιδιά, ελάτε να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τα καβουράκια. Ψάχνουμε κάτι. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε? Ναι, ψάχνουμε την μπάλα μου. Νομίζω πως την ξέχασα. Κάπου εδώ. Καβουράκια, αυτό δεν είναι μπάλα. Παιδιά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μία. Μπράβο. Καβουράκια, για να σας ρωτήσουμε, μήπως βρήκατε και τίποτα άλλο? Όχι, καβουράκια, αυτό δεν είναι μπάλα. Τι είναι αυτό, παιδιά? Καβουράκι. Ναι, εκεί είναι και πολύ ωραίο. Λέτε να μου κάνει. Καβουράκια, μάλλον κάτι δεν έχετε καταλάβει καλά. Ναι, ψάχνουμε για μία μπάλα. Η μπάλα έχει σχήμα σφαιρικό. Είναι κάπως σαν μεγάλο φρούτο. Αυτό, μάλιστα. Τι είναι αυτό, παιδιά? Μπάλα! Αλλά δεν είναι η μπάλα μου. Καβουράκια, δεν έχετε κάτι άλλο σε αυτό το σχήμα? Δεν πειράζει, καβουράκια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια! Yeah. Αντρέα, μην ανησυχείς. Θα τη βρούμε την μπάλα σου. Παιδιά, σας μιλήσει κάτι?
Σαν ψωμί φρεσκοψημένο. Ναι. Και κολοκυθάκια. Και πατατούλες. Και κεφτεδάκια. Παιδιά, ακολουθήστε τη μύτη σας. Αυτή θα μας οδηγήσει στην ταβέρνα του Μανώλη. Γεια σας, Ανδρέα. Τσάρκα πέρα στο μπακτσε τσιφλίκι. Κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στούνε κακή τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα. Να σου παίξω φίλο μπαγλάμα. Στούνε κακή τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα. Να σου παίξω φίλο μπαγλάμα. Αχ, Μαριγούλα, πάλι στραβωμένη είσαι, κάτσε, σε φτιάξουμε, έτσι. Βρε Μαριγό, θα σε τρελάνει, να ακούσει το τζιτσάνι, να σου παίξει φίλο μπαγλάμα. Βρε Μαριγό, θα σε τρελάνει, να ακούσει το τζιτσάνι, να σου παίζει φίλο μπαγλάμα. Όλο πέφτεις. Ελάτε, παιδιά. Γεια σας. Γεια. Καλώς τα παιδιά. Ο ίδιος. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Μια χαρά. Ωραία, ελάτε, καθίστε, κοπιάστε. Τι γίνεται, πεινάμε. Αν πεινάμε, λέει. Ωραία. Για πείτε μας, τι καλό έχετε για μας σήμερα. Ξέρετε, εγώ νιώθω ένα κενό. Να, εδώ. Εκεί να το προσέξετε, μαντάμ, γιατί είναι η σκούλη καντέρα. Το λοιπόν, έχουμε από κολοκυθοκεφτέδες, μαραθοκεφτέδες, στοματοκεφτέδες, κάβουροκεφτέδες, χτάποδοκεφτέδες. Να σας πω, κάτι όχι σε κεφτέ. Κάτι όχι σε κεφτέ. Για τη μαμαζέλα από εδώ μπορούμε να πετάξουμε μία πανσετούλα στα κάρβουνα, μια σπαλομπριζόλα ωραία, σένια, medium well, με ένα τζατζικάκι, μαντάμ, πούδρα! Και όταν λέμε πούδρα, εννοούμε αφρός, ε! Κάτι πιο στεγνό. Γιατί σας βρέξαμε. Το λοιπόν, επειδή είστε και πολύ σερσελαφάμ και τσιριμπίμ τσιριμπόμ, σας έχουμε ωραιότατα θαλασσινά, ψαρεμένα, σημερινά, με ρίζους και τη θάλασσα. Να παίξουμε και λίγη μπάλα εμείς, ε. Αχ, η μπάλα μου. Το λοιπόν, έχουμε από μπαρμπουνάκι ωραίο αξούριστο, ξυφία με τη μητόγκα. Πρόσεχε, μου βγάλεις κανένα μάτι εσύ. Γαλαίο σκορδαλαίο, μουρμούρα κουτσομούρα. Καραβίδες ωραίες με τις κεραίες τις μεγάλες, σήμα καμπάνα, πιάνει και ημιτό. Και αστακό με κουλή από αυγά χελιδονόψαρου, σε φωλιά από φύγια νόρι και αρμυρίκια κρατέν. Κλείστο είναι της ώρας αυτό. Εγώ θέλω ψάρι, παρακαλώ, ό,τι φρέσκο έχετε. Έγινε. Εγώ θέλω μία σαλάτα και από ένα κεφτεδάκι. Γίνεται. Πώς δεν γίνεται, μπριγιά, κολλάμε να μου. Ωραία. Και εγώ θα ήθελα από αυτόν τον απλό. Τον αστακό. Ήμουν σίγουρος. Έχω μύτη εγώ. Τη μύτη του θιού μου του Μανώλιου. Που την έχει πάρα του αμπού το Γιακουμί, που και αυτός την πήρα του αμπού το Στεφανί, δηλαδή. Καταλάβαμε. Πάπου προς πάπου η μύτη σας. Γάτα είσαι. Αλλά εμένα αυτή η μύτη κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Και εμένα κάτι μου θυμίζει. Κύριε Μανώλη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα βαρέσεις γιατί έχουν τόσες τρύπες? Αυτό, μικρέ, είναι μια ιστορία μεγάλη, την οποία θα ξεκινήσω προσεχώς. Το λοιπόν, ο θειός μου ο Μανολιός είχε μια γυναίκα, τη Μανόλενα, που είχε ένα μπατζανάκι το Μίτσο, που είχε μια ξαδέρφη τη Χάιδο, που είχε παντρευτεί τον Μπάμπη το Βουτιά. Ο Μπάμπης το λοιπόν ήταν άζος της Βουτιές, γι' αυτό του βγήκε το όνομα, καλάβες. Ωχ, μεθαύριο θα φάμε. Ο Μπάμπης ο Βουτιάς το λοιπόν. Είχε μια γυναίκα, την Μπάμπενα. Κάτσε. Μπάμπενα και Μανόλενα ήταν στα μαχαίρια. Για κάτι κεφτέδες, πια τους έκανε, λέει, καλύτερα. Τι ξέρω αυτήν την ιστορία. Μα την έμαθα και στο σχολείο. Είναι η διάσημη κεφτεδομαχία. Κεφτεδομαχία! Έτσι, γιατί μπορεί Μπάμπενα και Μανόλενα να ήταν στα μαχαίρια. Οι κεφτέδες τους όμως ήταν ίδιοι. Τάλε κουάλε. Απ' την ίδια συνταγή της Ιάς Παγώνας. Φούλα μάσιτη. Κοντρώνες. Τη μάντρα εδώ απ' έξω, από κεφτέδες την κάναμε. Μαρίνα, μήπως να αφήσεις τα κεφτεδάκια. Ένα βράδυ το λοιπόν. Κάποιοι λένε ότι έπεσε μία του φεγιά.
Εγώ όμως που ήμουν εσύ παρόν, δηλαδή φάτσα κάρτα πρώτη μούρη στο καβούρι, σαν να λέμε. Έχω να δηλώσω ότι δεν ήταν του φεγιά. Ήταν και φτεδιά! Και φτεδιά! Ναι, γεια. Μανώλη, εσύ φίλε τη κυφρέλη. Ούτε τα αυτό, μπάμπελα και τις τις ρίξω. Τα καμανόλινα για τα ρίξω τη φτιά. Are you talking to me? Are you talking to me? Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο θέατρο του νησιού μας. Η παράστασή μας, η Κική και η Κοκό, θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, γιατί έχω να μαζέψω και κάτι κεφτεδάκια. Παιδιά, δεν βάζετε ένα χεράκι να μαζέψουμε όλοι μας τα κεφτεδάκια. Ελάτε ρε παιδιά να με βοηθήσετε. Θα βοηθήσω κι εγώ. Θα κάθομαι εδώ και θα μου βάζετε κεφτεδάκια μέσα. Δεν θα έρθει κανένας να με βοηθήσει. Ευχαριστώ ρε παιδιά. Πόσο καλά παιδιά είστε εσείς. Δεν βλέπω κίνηση. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλε καλάθι. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλα κεφτεδάκια εκεί. Τι ωραίες στολές είναι αυτές. Τι ωραίες. Είμαστε έτοιμοι, κομπλέ. Τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλα. Αυτά θα τα πάρω εγώ με τη σκούπα. Μη σ' ανησυχεί καθόλου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα. Παρακαλώ πολύ. Να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Να τοποθετήσετε τα σνακ και τα ποτά σας στις τσάντες σας. Σε βλέπω. Και προπάντων, να θυμάστε πως πρέπει οπωσδήποτε και με κάθε τρόπο να τραγουδάτε και να χορεύετε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Παρακαλώ πολύ τα εισιτήριά σας! Γιατί, πού είμαστε? Στο θέατρο, μπήκα κατά την πόρτα των ηθοποιών! Αχ, αχ, αχ! Βακ, βακ, βακ! Τα εισιτήριά σας, παρακαλώ! Αχ, δεν έχουμε! Ξέρετε, ερχόμαστε από εμπόλεμη ζώνη! Λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σας αφήσω. Περάστε έξω, παρακαλώ! Αχ, Μίμη, πότε θα καταλάβεις τι περνάω για σένα? Αχ, Μίμη, πότε θα μου πεις επιτέλους πως μ' αγαπάς? Να σας πω, δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε να βγάλουμε τώρα εισιτήρια. Λυπάμαι πολύ, το ταμείο έκλεισε προ 5 λεπτών. Φύγετε από εκεί που ήρθατε! Από την πόρτα των ηθοποιών! Περάστε έξω, παρακαλώ! Μα κινδύνευσε η ζωή μας! Παραλίγο να φάμε και φτευγές! Το γελεκάκι που φορείς, εγώ το χωραμένο, με πίκρες και με βάσανα στο έχω φοδραρισμένο! Νονά, τι κάνουμε! Αχ, σκέφτομαι, σκέφτομαι! Περάστε έξω, παρακαλώ! Πρέπει να μου κι εσύ! Τικ, τικ,
Τικιτικιτάκ κάνει η καρδιά μου σαν σε βλέπω να διαβαίνει. Ακαντού, τι κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω. Αφού μας είπαν να βγούμε από την πόρτα των ηθοποιών, θα γίνουμε ηθοποιοί. Όχι. Από εκεί μας είπαν, ευχαριστούμε πολύ. Όχι από εκεί, παιδιά. Έχετε, παιδιά, πήγουμε. Είχε γενικός τεχνικός που είστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Παιδιά, βλέπω μια πόρτα που λέτε να βγάζει. Ξέρουμε. Ελάτε να δούμε, ακολουθήστε με. Τικ, 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 κάνει η καρδιά μου σαν σε βλέπω. Ξέρω πως θα έρθεις να με βρεις. Σου άρεσε το γελεκάκι που σούραψα. Ω, βέβαια, βέβαια. Μίμι, darling, πιάνεις τώρα κουβεντούλα και με το υπηρετικό προσωπικό. Κίκι, πάρε το φράκο του κύριου και άσε μας ήσυχουσε. Μάλιστα, κύριε Κοκό. Μισό λεπτό μόνο. Να του πάρω και το γελεκάκι του. Γιατί να του πάρεις το γελεκάκι, καλέ. Ας ακάτω το γελεκάκι, ω. Ξέρετε τι έχω τραβήξει, κυρία, εγώ για αυτό το γελεκάκι. Ξέρετε. Ωραιοτάτη, δεσποινής μου. Θα μπορούσα να σας προσφέρω λίγα άνθη. Αχ, όχι. Ευχαριστώ. Σας γνωρίζω από κάπου. Ω, αμφιβάλλω, ωραιοτάτη, δεσποινής μου. Μήπως να σας προσφέρω ένα τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά από ό,τι είδα πρωτήτερα, ήδη δύο δεσποινίδες περιμένουν να τους τραγουδήσετε. Θα αναφέρεστε προφανώς στο μικρό συναισθηματικό μου φοπά. Αλλά έτσι ήμουν από μικρός, δεν μπορούσα να επιλέξω. Βουνό ή θάλασσα, σοκολάτα ή βανίλια, καρπούζι ή πεπόνι και φτεδάκια ή σουτζουκάκια, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, εδώ σας θέλω. ΑΕΚ, πάλι μου φύγε, κοίτα να δεις. Ναι, αλλά παιδιά, είμαστε πρώτοι τώρα, είδατε, συν πέντε λέει, κάτσα το μισή μέρα θα γίνει. Τώρα, δεσποινής μου, ζω ένα δράμα, ένα συναισθηματικό δράμα. Δηλαδή? Κική ή Κοκό. Μπαίνω σ' ένα περιβόλι, βλέπω μια μελαχρινή. Πήρω το για το όνομα της και μου λέει μελετική. Παρακάτω μη τσαμφούλα, μη ματάκι γαλανό. Σαν τη ρώτησα και εκείνη, μου δε πως τη λέει κακό. Μα θα ρώτησα τα
να διαλέξω. Και γιατί την αγαπώ, μα μ' αρέσει και κοκό. Μα θα ρω πως θα τα μπλέξω. Απ' την γητή και απ' την κοκό πια να διαλέξω. Και γιατί την αγαπώ, μα μ' αρέσει και κοκό. Κίκη! Κοκό! Κυρίες μου! Φτούσου! Πάμε, Κίκη! Φτούσου! Πάμε, Κοκό! Νονά, ωραία παράσταση, αλλά με την μπάλα μου τι θα γίνει! Ναι, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτή την μπάλα! Έχουμε αρχίσει και τρώμε ξύλο εδώ πέρα! Εννοώ, παιδες, τι! Τι συνέβη σε εκείνο το τόπι. Οι κορασίδες άρχισαν να διοπραγούν και θα μας κάνουν τόπι στο ξύλο. Και πώς γνωρίζετε εσείς για το τόπι, δηλαδή για την μπάλα μας? Οχ, καρφώθηκα. Μπάλα, ποια μπάλα, δεν γνωρίζω τίποτα για ουδεμία μπάλα. Άκατα μάκατα. Παιδιά, κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτόν εδώ. Α, πρέπει να την προσέχω εγώ αυτήν. Άκατα μάκατα. Πρέπει να τον προσέχω. Μα καλά, πώς το κάνει αυτή αυτό? Άκατα μάκατα. Μα καλά, πώς το κάνει αυτός αυτό? Νονά, τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Μερικές φορές τα πράγματα δεν έρχονται έτσι ακριβώς όπως τα θέλουμε. Τότε, λοιπόν, είναι σημαντικό να βρίσκουμε έναν τρόπο για να νιώθουμε καλύτερα. Δηλαδή? Να, εγώ ας πούμε, όταν δεν νιώθω καλά, κάνω αυτό.
Γεια σας! Παιδιά, έχετε ξαναμπεί σε παρασκήνια θεάτρου? Λοιπόν, ελάτε μαζί μου να σας ξεναγήσω εδώ, στο σπίτι μας στο θεατρικό. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Γεια σου, Ερίον! Ο Ερίον! Ο Ερίον είναι ο αγαπημένος μας τεχνικός. Είναι υπεύθυνος για να ανεβοκατεβάζει όλα αυτά τα υπέροχα σκηνικά που είδατε πριν και θα δείτε κι άλλα μετά. Για δείτε, για δείτε. Δείτε λίγο πώς είναι. Κλεφτή ματιά όμως, ε! Γιατί θα δούμε μετά κανονικά. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Παιδιά, αυτή είναι η γωνιά του Ευθύμη. Εδώ ετοιμάζεται για να βγει. Έχει όλα του τα ρούχα. Κοιτάξτε πόσα πολλά είναι. Εδώ, μουστάκια έχω. Ου, χαμός γίνεται. Τραβήξτε, τραβήξτε κι άλλα, αλλά πρέπει να βιαστούμε. Ετοιμάζεται. Ναι, όχι ακόμα, αν με αφήσετε. Εντάξει, σ' αφήνουμε λοιπόν. Γεια, γεια, γεια. Κοιτάξτε κι άλλα ρούχα, πολλά ρούχα. Α, γεια σου, Κατερίνα. Ετοιμάζεσαι. Δεν έχεις άγχος? Καθόλου. Ποτέ. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, ο κάκτος, το φόρεμά μου που το είδατε, αυτό το ροζ το ωραίο, τώρα έχουμε ετοιμαστεί για το δεύτερο μέρος, ξέρετε. Γελάτε, γελάτε. Να τα παιδιά. Παιδιά, πώς είμαστε? Μια χαρά. Έτοιμοι? Ναι. Ξεκουραστήκαμε? Ναι. Νερό ήπιαμε? Ναι. Τέλεια. Φύγαμε? Φύγαμε. Γεια σου, Σταυριάννα, γεια. Γεια σου, Πασχαλίτσα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είσαι έτοιμη να ξαναχορέψουμε? Βεβαίως είμαι, ετοιμάζω τα πράγματα. Εντάξει, σε αφήνουμε να ετοιμαστείς. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, παιδιά. Βλέπω τη Μελίσσα στο βάθος. Μελίσσα! Τι κάνεις? Ετοιμάζομαι. Εντάξει, είσαι σχεδόν έτοιμη? Εντάξει, ωραία. Άντε, γεια σου τώρα. Γεια σου, Μανώλη. Παιδιά, ο Μανώλης. Ετοιμάζεσαι κι εσύ? Φτιάχνω τα πράγματα για το ταξίδι. Α, θα κάνεις μπάνιο? Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν. Ελάτε, ελάτε, παιδιά. Ελάτε. Για να δούμε ποιον θα δούμε εδώ. Ελάτε, κλεφτή ματιά να δείτε από εδώ. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Κοίτα εδώ. Είναι διάφορες γωνιές. Εμείς έτσι βλέπουμε από πίσω, από τη σκηνή. Λοιπόν, ελάτε τώρα, ελάτε, ελάτε. Βλέπετε παντού καθρέφτες, σκηνικά, ρούχα, καταλαβαίνετε τώρα. Κουστούμια. Και τα φρούτα μας, πάντα φρέσκα. Οχ, τι έγινε, Ταντέου? Καλά. Έτοιμος? Ναι, ναι. Τέλεια. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, παιδιά, ο Κώστας είναι ο δεύτερος τεχνικός μας. Χωρίς τους τεχνικούς μας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Κώστα, θα μας ξαναγήσεις στη σκηνή? Ελάτε, παιδιά. Πάμε backstage να δείτε. Πώς είναι από την άλλη πλευρά τα πράγματα. Κοιτάξτε τι βλέπουμε εμείς. Είστε πολύ τυχεροί που θα το δείτε μαζί μας. Λοιπόν, εδώ είναι τα μικρόφωνά μας, τα είδατε πριν. Εδώ, μαντέψτε τι είναι. Ξέρετε? Ελάτε να δούμε από αυτή την πόρτα. Ελάτε, 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 ελάτε. Ελάτε, παιδιά! Μεταφερθήκαμε μαγικά στο σπίτι μου, στο σπίτι της Ακαντού. Για δείτε, δεν είναι καταπληκτικό? Ναι. Παιδιά, δείξτε όλες τις μυστικές κρυψώνες. Το ντουλαπάκι μας εκεί, την τούρτα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, έχω πράγματα εκεί μέσα. Και τα ζωάκια μας. Είναι ο σκύλος, είναι το καναρίνι. Γεια, μπράβο, Κωνσταντίνε, πώς του δίνουμε νερό και φαΐ. Γεια σου! Και είναι και η ψιψίνα μας εκεί. Έχουμε και άλλα δύο ζωάκια επίσης. Είναι το γουρουνάκι. Ναι. Και μια καμιλοπάρδαλη που έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για τώρα. Γιατί ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, λέμε τις μαγικές λεξούλες και φύγαμε. Ακαντού, ντου, ντου. Πάμε εκεί και πάμε αλλού. Γεια σας. Γεια.